Καλησπέρα σας κύριε Σωτηρόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Σας ακούω, σας απολαμβάνω, αλλά και καιρό μαζί έχουμε, έχουμε να τα πούμε καιρό. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση που έβγαλες και το ποστάρισμα που έκανες χθες προχθές, τη φωτογραφία που ανέβασες από το Πανθεσσαλικό. Από Πανθεσσαλικό δεν ήταν? Ήταν εξαιρετική φωτογραφία. Η φωτογραφία εκείνη, από εκεί δεν ήταν, που ήταν κατάμεστο. Ναι, ακριβώς. Κατάμεστο το γήπεδο, ναι. Γιατί σου βγήκε εκνευρισμός και αντίδραση και τσατίλα και έβαλες και τον Ηρακλή μέσα στην εξίσωση, τέλος πάντων? Γιατί? Γιατί να μην τη βάλει την εξίσωση, όταν ο Ηρακλής φαίνεται ότι διέφυρε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο και ήταν αυτός ο οποίος το 11 έπρεπε να τιμωρηθεί και να πέσει τρεις κατηγορίες, και ταυτοχρόνως κάποιες ομάδες οι οποίες είναι οφερμένες 3-4 ετών βρίσκονται στη μεγάλη κατηγορία με άδειες κερκίδες. Άλλες ομάδες τις έχουν χαριστεί τόσα πολλά, θα μπορούσαν να είχαν πέσει αλλά δεν πέσανε. Όχι μόνο στην κατηγορία με άδειες κερκίδες, και σε γηπεδάρες κιόλας να παίζουν, έτσι. Γιατί το Πανθεσσαλικό είναι γηπεδάρα, και γηπεδάρες. Καινούριο, ναι. Μπράβο. Έτσι ακριβώς. Και άλλες ομάδες οι οποίες αγωνιστικά είχαν πέσει να μην έχουν πέσει ποτέ. Τελικά μόνο ο Ηρακλής ήταν αυτός ο οποίος έπεσε δύο κατηγορίες το 11 και από τότε προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του, λόγω του ότι, όπως είπαμε, διέσυρε το ελληνικό ποδόσφαιρο για ένα χαρτί. Mm. Για μια, όπως τη λέγανε, ενημερότητα, την οποία τελικά αποδείχθηκε μετά από ένα χρόνο, και τι να το κάνω εγώ, ότι οι ομάδες είχαν 40. Δεν είχαν ενημερώτες ή είχαν πλαστές ενημερώτες. Μιας και μιλάμε για Ηρακλή, όπως με ενημερώνει ο Κώστας ο Κούσης, ο Ηρακλής ανακοίνωσε πριν λίγο τον Σέρβο επιθετικό Άλεν Μελούνοβιτς, 32 ετών, είναι σεντερφόρ. Άλεν Μελούνοβιτς, επαναλαμβάνω. Τον ανακοίνωσε πριν από λίγο. Το Μελούνοβιτς τον περιμένει πώς και πώς ο Γεωργιάδης. Το έκανε και χθες, έκανε και δηλώσεις χθες στο γήπεδο των Σερών, στο φιλικό απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ο Ηρακλής έχασε 1-0 με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Αλλά τον πρώτο λόγο σε όλο το παιχνίδι τον είχε ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε πάρα πολύ. Και αυτό το οποίο έλειπε είναι ένας ποδοσφαιριστής, όπως προφανώς ο Γεωργιάδης τον έχει επιλέξει, σαν το Μελούνοβιτς, ο οποίος είναι 1,91, είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Mm-hmm. Τόσο και χαμηλά παίζει πολύ καλά με την μπάλα κάτω. Δεινός εκτελεστής πέναλτι. Θα τον δούμε όμως. Μάλιστα, γιατί αφού είναι καλή. Ήθελε παίχτη που να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δηλαδή. Ένα φόρο ήθελε ο προπονητής. Ήθελε ένα εννιάρι. Στέφανε, πες μου λίγο τώρα, γιατί το σημαντικό, όχι ότι ο Ηρακλής δεν είναι κάτι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Τι, μας την πέσανε? Όχι, στον αέρα είναι. Α, λέω, γιατί ακούω κάτι μπαμπούμ, γι' αυτό. Μ' ακούς? Τώρα σ' ακούω, φεύγει από τα μπαμπούμ. Ναι, φύγει από τα μπαμπούμ, γιατί είναι. Δεν μου λες, εχθές στο Χορτιάτι τι έγινε ακριβώς, για πες μου. Δεν ήταν στο Χορτιάτι, ήταν στο Σέικ Σου. Στο Σέικ Σου, και βασικά στο θέατρο Γης. Πίσω από το θέατρο Γης, εκεί που γίνονται οι συναυλίες. Τι έγινε? Στις 3:25 ακούσαμε στον ασύρματο ότι υπήρχε μια εστία φωτιάς μέσα στο δάσος. Σε επικοινωνία με την πυροσβεστική, η πυροσβεστική ζήτησε να συνδράμουμε τόσο εμείς, η ομάδα της Θέρμης, όσο και η ομάδα της Μίκρας. Σε ποια ομάδα ανοίξεις εσύ, πες το λίγο Στέφανε, σε ποια ομάδα είσαι εθελοντικά? Εγώ φυσικά ανήκω στην πολιτική προστασία του Δήμου Θέρμης. Μάλιστα. Πήγαμε βεβαίως, συνεργαστήκαμε άψογα και με την ομάδα της Μίκρας και με του Δρυμού. Ήταν εκεί πάρα πολλοί κόσμος, πολλές ομάδες. Έγινε γρήγορη κινητοποίηση με αποτέλεσμα να επιθέσουμε την πυρκαγιά υπό έλεγχο, μαζί φυσικά πρωτοστατούντος πυροσβεστικής υπηρεσίας, να τη θέσουμε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά θα είχαμε άλλα. Δύο διαφορετικά μέτωπα υπήρχαν, και αυτό βέβαια θέτει πολλά ερωτηματικά, αλλά αυτό είναι θέμα του ανακριτικού της πυροσβεστικής και όχι δικό μου. Δύο διαφορετικά μέτωπα λοιπόν, τα οποία ήταν σε κοντινά σημεία. Ναι. Τέθηκε υπό έλεγχο, η φωτιά είχε κατέβει σχεδόν κάτω στον περιφερειακό.
Εκεί να φανταστείς προς τις 40 εκκλησίες. Για να σου δώσω μια εικόνα εκεί που είναι η ΔΕΗ. Ναι, είναι εκεί που είναι η ΔΕΗ. Κατάλαβα, μου λες. Ναι. Έτσι. Πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένα αέρια μέσα. Χρειάστηκε να σηκωθούν τα ελικόπτερα. Ξέρουμε, δηλαδή έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για το πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Όχι, γιατί το ανακριτικό ήδη δουλεύει από εχθές για να βγάλει το πόρισμα. Θα περιμένουμε το πόρισμα. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, και είναι ο μοναδικός πνεύμονας για την πόλη μας. Αυτό και να το γνωρίζουν όσοι κακόβουλα και κακοπροαίρετα θέλουν να κάνουν κακό σε αυτή την πόλη, ότι είμαστε πανέτοιμοι και φέτος για να μην ζήσουμε αυτά τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Είμαστε πανέτοιμοι. Ήταν το πρώτο αυτό περιστατικό. Αυτό έκανε βέβαια μεγάλη εντύπωση. Ναι. Και δεν θέλω, Γιώργο, να ξέρεις, συγχαίρουμε να το παίζουμε Μακεδονομάχος και όλα αυτά. Είναι ότι επί 3 ώρες, 4 επιχειρούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τόσα πυροσβεστικά οχήματα από αέρος δύναμη να ρίχνει νερό. Μα δεν το είδα και εγώ, γι' αυτό σου λέω ότι το είδα κάποια στιγμή, είδα το ποστάρισμα το δικό σου και σε ιδιοσιογραφικά site δεν υπήρχε πουθενά. Με έκανε μεγάλη εντύπωση. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στις ειδήσεις, ούτε πουθενά. Πουθενά. Και με έκανε εντύπωση. Και λέω τώρα ήταν παλιό το ποστάρισμα αυτό του Στέφανο, να φανταστείς ξαναγύρισαν εδώ. Και αυτό καθόλου, που ήταν ξέρω ότι είσαι στην ομάδα εκεί της Θέρμης. Ναι. Ναι. Γιώργο, μέσα σε 2 ώρες τέθηκε υποέλεγχο η πυρκαγιά και αυτό οφείλεται στην άμεση ετοιμότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και βεβαίως των εθελοντικών ομάδων. Ναι, ναι, βέβαια. Ευτυχώς. Εντάξει. Μάλιστα. Ευτυχώς. Ωραία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.